Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε τους συνεταίρους μας. Αυτή είναι αλήθεια. Για να έχεις μια καλή συνεργασία, πρέπει να βοηθήσεις τους συνεταίρους. Εμάς μας τροποποιήσανε τα οικονομικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων κάθε έτος μετά το 2012 και αυτό μας δημιουργεί πρόβλημα προς τις σχέσεις, ως προς το αρχικό κοινοπρακτικό που έχουμε υπογράψει και ως προς την πρώτη απόφαση του Κοινοπρακτικού Συμβουλίου το 1995. Εφόσον τροποποιούν αυτά τα πράγματα αυθαίρετα, παράνομα και καταχρηστικά, μετά το 2012, ενώ μέχρι το 2012 ήταν όλα σεβαστά από την πλευρά των συνεταίρων μας, η υποχρέωσή μας ήταν και εμάς να παρεύουμε αρνητικά στο δικαστήριο εδώ της Κορίνθου. Τι σημαίνει για το Δήμο Λουτραχίου Αγίων Θεοδώρων αυτή η αλλαγή? Τίποτα, στα οικονομικά. Είμαστε οπωσδήποτε η αλλαγή να μην πληρώνουν το μήνυμο εγγυημένο εισόδημα είναι για μας ένα σοβαρό οικονομικό θέμα. Πού είναι αυτό το ποσό, πόσο? Αυτή τη στιγμή είναι 2 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Το χρόνο? Όχι, τα 2 χρόνια. Τα 2 χρόνια. Μάλιστα, είναι σοβαρό το ποσό. Οπωσδήποτε. Και άλλοι, και σε δείτε τέτοιες δύσκολες εποχές. Το καζίνο, βέβαια, το καζίνο επικαλείται βέβαια ότι δεν βγαίνουν αυτά τα ποσά και ότι γι' αυτό δεν μπορεί. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αν βγαίνουν ή όχι τα ποσά. Το πρόβλημά μας είναι σήμερα, εξεταζόταν το 106β. Εμείς είχαμε μια αρνητική εισήγηση ως προς το θέμα, διότι αλλάζουν, όπως σας είπα, τα ποσά. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθούν οι σχέσεις μας με τους συνεταίρους. Στο προηγούμενο 106β που είχε γίνει το Δεκέμβρη του 2013, είχαμε πάει υπέρ, πιστεύοντας τότε, όπως και όλοι στην πόλη, ότι όντως το 106β γίνεται για την εξυγίαση της επιχείρησης. Δυστυχώς εξαπατηθήκαμε κι εμείς και όλη η πόλη, και αυτό δήλωσα σήμερα μέσα στο δικαστήριο, διότι αμέσως μετά, από 1,5 μήνα, μας ζητήσανε τη μείωση της μισθοδοσίας της δικής μας κατά 45% και οδηγηθήκαμε, όπως όλοι θυμόστε, γιατί είχατε δείξει έντονο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, σε 40ήμερη απεργία, στη μεγαλύτερη απεργία σχεδόν που έχει γίνει στη χώρα. Εξών αυτού, έχουμε διεκδικήσεις οι οποίες έχουν τελεσυδικήσει και στα δύο τμήματα του Αρείου Πάγου για απόδοση νυχτερινών και αργιών στο φιλοδόρημα, το οποίο είναι ύψους 4.800.000 ευρώ χωρίς τις προσαυξήσεις, οι οποίες θα διπλασιάσουν το ποσό, και το οποίο σήμερα η μεγάλη εξαπάτηση έγινε ότι αυτό το ποσό δεν το είχαν μέσα στο 106β. Και η διαφορά με το 106β το πρώτο είναι ότι μας το εγχειρήσανε και μας ζητήσανε επίμονα να πάμε υπέρ τους. Φέτος το ζητήσαμε 10 φορές στο καινούριο και δεν μας το δώσανε ποτέ. Και αυτό γιατί φάνηκε η εξαπάτηση που κάνανε, και γιατί αν αυτά τα 4.800 προσθεθούν στο συνολικό ποσό, δεν είναι το 60% που απαιτεί ο νόμος για να έρθουν σε ρύθμιση, είναι το 57%. Γι' αυτό και σήμερα κατάπιαν τη γλώσσα τους μέσα στο δικαστήριο. Εσείς είπατε και κάτι σημαντικό. Το business plan του καζίνο μιλάει για ένα τζίρο στα 98 εκατομμύρια ευρώ. Ακριβώς. Έχουν κάνει μια πρόβλεψη στο καινούριο 106β για τους τζίρους της επόμενης 24ετίας. Για το 2015, λοιπόν, προβλέπουν τζίρο 98,5 εκατομμύρια ευρώ. Πράγμα το οποίο είναι ψευδέστατο, το ξέρουν και ήδη. Προϋπολογίζουν. Για το 2015 προϋπολογίζουν ότι θα κάνουν 98,5 εκατομμύρια. Στις διαπραγματεύσεις που κάναμε εμείς, μας δώσανε έγγραφο το οποίο προϋπολογίζουν για το 2015. 57 εκατομμύρια έσοδα του καζίνο και 3 εκατομμύρια έσοδα του ξενοδοχείου. 60. Και σήμερα αναρωτήθηκα ποιο είναι αληθές, το 60 που δώσανε σε εμάς ή το 98,5. Το 98,5 προέτρεψα και την πρόεδρο του δικαστηρίου να του ζητήσει ένα business plan από πού απορρέει. Δεν θα το πάρει ποτέ αυτό το business plan. Γιατί είναι ψευδής ο προϋπολογισμός που κάνουμε. Αισθάνομαι απόλυτα δικαιωμένος για τη στάση μου για όλα αυτά τα χρόνια τα οποία τήρησα εκεί, στην δημοτική επιχείρηση και στην κοινοπραξία. Θέλω να σας πω ότι για ακόμα μια φορά ερχόμαστε εδώ στα δικαστήρια να στηρίξουμε μια απόφαση την οποία πήραμε σαν δημοτική επιχείρηση και το 2013, να έρθουμε κατά δηλαδή του μέτρου αυτού, και ο λόγος ήταν όχι γιατί δεν θέλουμε να στηρίξουμε την επιχείρησή μας, γιατί καταφέραμε με τη στάση μας, τη δική μας στάση, όταν είμαστε εμείς στη Δημοτική Αρχή, να περάσουμε το μήνυμα ότι αυτή είναι επιχείρηση του Δήμου και ότι είμαστε συνέτεροι, ότι είναι ομόρφημος εταιρεία. Όλα αυτά περάστηκαν στην περίοδο που είμαστε εμείς εκεί. Το σημαντικότερο όμως απ' όλα είναι, και αυτό που πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα, είναι ότι χρέη τα οποία συσσωρεύονται για τις χρονίες που η εταιρεία λειτουργεί ελληματικά, τόσο το 10, το 11, το 12, το 13, το 14 και από ό,τι διαφαίνεται και το 15, τα χρέη αυτά αποσβαίνουν πάνω σε τροποποιώντας τους συλλογισμούς, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, αποσβαίνουν και στο Δήμο. Δηλαδή εκεί που υπήρχαν μερίσματα τα οποία δήθεν οφείλει η Δημοτική Επιχείρηση
η κοινοπραξία, δηλαδή στην Club Hotel ΑΕ, έρχονται σήμερα οι ζημίες και αποσβαίνονται εκεί, αλλάζοντας σκανδαλωδώς, αν θέλετε, τους συλλογισμούς των ετών. Και εδώ υπάρχουν μεγάλες ευθύνες και για αυτούς που υπογράφουν τους συλλογισμούς και κυρίως για τους ορκωτούς λογιστές. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ήταν λογική, σόφρονα, η απόφαση να έρθει σήμερα η δημοτική μας επιχείρηση και να σταθεί κατά αυτού του μέτρου της εξυγίανσης. Τώρα κατά είναι και οι εργαζόμενοι αυτή τη φορά. Κατά είναι και οι εργαζόμενοι αυτή τη φορά και όπως ακούσαμε στο δικαστήριο έχουν πολλούς και σημαντικούς λόγους για το επιχείρημα. Έχουν πολλά επιχειρήματα προκειμένου να τηρήσουν αυτή τη στάση τους. Εγώ θέλω να σας πω ότι εάν οι συνέταιροι μας δεν αλλάξουν στάση στα πράγματα έτσι όπως σήμερα λειτουργούν το καζίνο και όπως το λειτουργούσαν και παλιότερα, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα για την επιχείρηση και θεωρώ επίσης ένα πολύ σημαντικό κομμάτι την απόδοση του ελάχιστου εγγυημένου, η οποία δεν έχει δοθεί για το έτος 2013, έχει δοθεί μερικώς μόνο 500.000 ευρώ από το 1 εκατομμύριο δολάρια τα οποία έχουν να δοθεί. Δεν έχουν δοθεί το 2014 και για το 2015 βεβαίως, γιατί κάθε 2 Γενάρη θα έπρεπε να έχει ήδη αποδοθεί και αντί αυτού υπάρχουν αγωγές που ζητάνε πίσω το ελάχιστο εγγυημένο για τις χρονιές 10, 11, 12, 13 και 14 που η επιχείρηση δήθεν είχε ζημίες και άρα δεν θα πρέπει να δώσει στη δημοτική μας επιχείρηση το ελάχιστο εγγυημένο. Αυτό το θεωρώ τελείως απαράδεκτο και θεωρώ ότι θα πρέπει άμεσα να ζητηθεί και με άλλους τρόπους από τη μεριά του Δήμου. Η εξυγίανση που θέλουν πάλι να κάνουν οι ψευδείς για τις 6 μήνες θα ξαναέρθουν με άλλο 106 βήτα. Αυτό που κάνουν αυτή τη στιγμή είναι να χρεώνουν έσοδα, να χρεώνουν το ελληνικό δημόσιο φόρους που δεν πληρώνουν και να εξαθλιώνουν εμάς. Μόλις χτες μας αποστείλανε χαρτί για να κάνουμε διαβούλευση σήμερα, η οποία αναβλήθηκε για αύριο, για τριήμερη εργασία την εβδομάδα, που σημαίνει 12 μέρες το μήνα. Οδηγούν 1.300 εργαζόμενους να γίνουν ημιάνεργοι. Αυτή είναι η εξυγίανση που θέλει να κάνει το καζίνο του Τρακείου. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι περιμένουν λιγότερο κόσμο. Άρα και μειωμένα έσοδα. Κύριε Τσαρμπέ, έρχεται γιατί ο κόσμος εξυπηρετείται από τους εργαζόμενους. Σε αντιδιαστολή με αυτό. Γι' αυτό και εμείς ζητήσαμε σήμερα και νομίζω ότι αυτή τη φορά θα γίνει αποδεκτό να καταπέσει το 106 βήτα και έχουμε ζητήσει και να φύγουν οι Ισραηλινοί, οι οποίοι δεν έχουν να προσφέρουν κάτι άλλο στο καζίνο Λουτρακίου. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι είμαστε απλήρωτοι, δεν έχουμε εξοφληθεί το μήνα Φλεβάρι για τον μήνα Γενάρη. Όπως επίσης είμαστε απλήρωτοι και στο επίδομα αδείας της αναλογίας που δικαιούμαστε.